2 και μετά, είναι αναγκαστικό να έχουν το σύστημα του e-call πάνω. Είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί με το μέσο του GPS, μέσω του χάρτη δηλαδή που υπάρχει ένα σημείο στο αυτοκίνητο και το σύστημα του GPS που όλοι γνωρίζουμε που έχουμε και στα κινητά μας. Ναι. Το οποίο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα, με τα συστήματα παθητικής ασφάλειας του κλίματος, δηλαδή με τους αεροσάκους, με τις ζώνες και όλα αυτά τα συστήματα που έχουν τα αυτοκίνητα. Ενεργοποιείται σε περίπτωση που έχουμε ένα δυστύχημα από μια συγκεκριμένη εμβέλεια και μετά. Δηλαδή δεν θα ενεργοποιηθεί με το παραμικρό. Πρέπει να καταλάβει το σύστημα από μόνο του, καταλαβαίνει μάλλον το σύστημα από μόνο του μέσω του υπολογιστή που έχει, ότι το δυστύχημα είναι σοβαρό και μας δίνει και ένα χρονικό περιθώριο γύρω στα 20 με 30 δευτερόλεπτα να το ενεργοποιήσουμε σε περίπτωση που έχουμε τις αισθήσεις μας μετά το δυστύχημα. Εάν όχι, ενεργοποιείται από μόνο του και ειδοποιεί όλες τις αρχές, όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική, γενικά τη γραμμή 112 το έχουμε στην Κύπρο. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι ότι καλύτερο μπορούσε να εφαρμοστεί στα αυτοκίνητα. Αν και το περιμέναμε λίγο πιο νωρίς, από το 2018 καθυστέρησε για λίγο. Και αυτό ευθύνεται η παγκόσμια βιομηχανία φυσικά, αλλά και όλα όσα έγιναν στον κόσμο. Υπάρχει πλέον από το 2022, όπως μας είπατε, και μετά. Στην Κύπρο είχαμε ενεργοποίησή του από αυτοκίνητο, εκτός από αυτό που με κινητό έγινε προχθές. Λοιπόν, να απλώς να αναφέρω ότι αυτό που έλεγα το 2018, από το 2017 είχαν ξεκινήσει κάποιες βιομηχανίες και τοποθετούσαν στα οχήματα που κατασκευάζονταν το συγκεκριμένο σύστημα. Απλά από το 2022 έγινε ένα αναγκαστικό. Λοιπόν, όσον αφορά τις ενημερώσεις του συστήματος αυτού, εάν μιλήσετε με την αστυνομία, να γίνει ακόμα και με την πυροσβεστική, θα σας πει ότι υπήρχαν κάποιες κλήσεις, ναι, για αρκετές περιπτώσεις. Και είναι κάτι το οποίο βοηθά επίσης την τροχέα στη διερεύνηση του δυστυχήματος, γιατί μπορούμε να πάρουμε στοιχεία, η τροχέα δηλαδή, από το συγκεκριμένο σύστημα, για έτσι για να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα πώς έγινε το δυστύχημα. Μέσα από το GPS καταγράφεται και η πορεία του αυτοκινήτου, σωστά. Επειδή έτυχε να δω εφαρμογή εταιρεία αυτοκινήτων που έχει το GPS, φαντάζομαι ότι έχουν και το e-call που αναφερόμαστε. Υπάρχει η καταγραφή της πορείας μέσω του δορυφόρου. Είναι για κάποιον περιορισμένο χρόνο όμως. Δεν είναι όλες. Από την ημέρα που θα βάλεις αυτό και όμως την ημέρα που θα το αφήσεις. Όσον αφορά τώρα τις εφαρμογές, είναι κάτι αντίστοιχο. Οι εφαρμογές πάλι δουλεύουν με το 5G και με τον GPS είναι ενωμένες. Και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ενωθεί το κινητό μας με το αυτοκίνητο. Και να έχουμε διπλή ασφάλεια, δηλαδή. Mm. Σε περίπτωση που τύχει το οτιδήποτε, ακόμα και να μην έχουμε σήμα στην περιοχή που βρισκόμαστε, έναν από τα δύο θα ειδοποιήσει σίγουρα. Οπωσδήποτε το σύστημα του αυτοκίνητου είναι τελειοποιημένο καλύτερα από την εφαρμογή για να μπορεί να οδηγεί σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η εφαρμογή εννοείται στα κινητά και όποιος δεν έχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο από το 2022 περίπου και μετά μπορεί να κατεβάσει αυτές τις εφαρμογές στο κινητό του, αν και κάποιες εταιρείες πλέον τις έχουν ήδη στα συσκευές. Μάλιστα. Και να αναφέρω κάτι άλλο. Οι συσκευές των κινητών πλέον μπορούν να βοηθήσουν και πάλι στην περίπτωση που έχουμε κάποιο δυστύχημα. Μπορούν από το σήμα του κινητού ή από το σήμα του 5G και από το δορυφόρο να βρουν που βρίσκεται το αυτοκίνητο, εάν το αυτοκίνητο μας δεν έχει το συγκεκριμένο σύστημα πάνω. Θα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα δεδομένα τοποθεσίας μας στο κινητό, αν γνωρίζετε, για να μπορούν να μας εντοπίσουν ή το σύστημα από τη γραμμή. Από το ξέρω, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με το σήμα που έχουμε το σταθερό του κινητού. Ναι. Κατά πόσο προσφέρει η εταιρεία την δυνατότητα να μπορεί να δει το κινητό στο σημείο που βρίσκεται. Αλλά από ό,τι νομίζω, ναι, γίνεται. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και σωτήριο. Το έχουμε δει πρόσφατα στην Ελλάδα με ένα ζευγάρι που είχε πλακεί σε ένα τροχαίο και είχαν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά. Και η κοπέλα είχε δει ότι αμέσως το κινητό από μόνο του είχε ξεκινήσει να καλεί και να καλέσουν σε βοήθεια, έτσι ώστε να φτάσουν όσο το πιο γλύωρα η άμεση δράση κοντά τους, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό για να τους παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς στην περίπτωση του 20χρονου. Δεν στάθηκε τόσο τυχερός, έτσι ώστε, αλλά φτηνόταν και ο τρόπος του τροχαίου και που κατέληξε το αυτοκίνητό του για να μην σωθεί η ζωή του. Φανταστείτε ότι αν αυτό γινόταν πριν περίπου 5 ή 6 χρόνια που δεν είχαμε αυτά τα συστήματα,
σε ποια φάση θα βρισκόμαστε σήμερα με αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, γιατί δεν θα μπορούσε ίσως να εντοπιστεί, γιατί όπως μας εξήγησε στην συγκεκριμένη περίπτωση η αστυνομία δεν είχε καν σημάδια από φρενάρισμα στον δρόμο και άντε τώρα να σκεφτεί κάποιος ότι πιο κάτω, γιατί είναι σε μια υψομετρική διαφορά, μπορούσε να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πλακεί σε τροχαίο. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι πρέπει να κάνουν οι πολίτες έτσι ώστε να εντοπίσουν αν τα κινητά ή το αυτοκίνητό τους έχει αυτή τη δυνατότητα? Εντάξει, συνήθως από την αγορά του αυτοκίνητου, αν είναι καινούργιο το αυτοκίνητο, που συνήθως αυτές τις περιπτώσεις είναι καινούργιο, διότι είναι ακόμα και μεταχειρισμένο, είναι κάτι το οποίο φαίνεται, δηλαδή είναι στο ύψος του καθρέφτη του που βλέπουν πίσω στο κέντρο του αυτοκίνητου, ή πάνω στο ταμπλό του αυτοκίνητου και φαίνεται ένα κόκκινο κουμπάκι. Είμαι σαν το μάνιο του αυτοκίνητου, μπορούμε να το βρούμε ότι υπάρχει στο αυτοκίνητο, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εμφανές. Στην περίπτωση που έκαναν τα εργοστάσια τώρα, κατάληξαν το 2022 να τα βάζουν σε ένα σημείο τα κουμπιά αυτά που να είναι απομακρυσμένα, ας το πούμε, από την άμεση επέμβαση στο ταμπλό, για να μην αγγίξουν κατά λάθος πάνω από τυχαία αγγίγματα, μάλιστα. Ναι, λογικό. Αλλά εντάξει, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να βρούμε εύκολα. Και με το μοντέλο του αυτοκίνητου, να το γράψουμε στο ίντερνετ, θα μας βγάλει ότι είναι μέσα στα ίστα του αυτοκίνητου. Ναι, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε αν και εφόσον το έχει το αυτοκίνητό μας, γιατί αν δεν μπορούμε να πλακούμε σε ένα τροχαίο και δεν μπορούμε να κουνηθούμε και γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό μας έχει αυτό το σύστημα, έστω θα ξέρουμε ότι κάποιος έχει εντοπίσει ότι έχουμε πλακεί και σύντομα θα φτάσει και βοήθεια κοντά μας. Και αυτό, και όπως σας είπα προηγουμένως, το σύστημα καλεί από μόνο του. Δηλαδή, δεν το ενεργοποιήσουμε, εμείς θα καλέσει από μόνο του. Πάρα πολύ ωραία. Η τεχνολογία μας βοηθά, φτάνει να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Και σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα χρησιμοποιείται σωστά και μπορεί να σώσει ζωές. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.